Το έργο τη ανάπλαση τη πλατεία Διοικητηρίου προχωρά με γοργού ρυθμού η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκη, όπω ανακοίνωσε από το Δήμο του Δημοτικού Συμβουλίου ο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Σχέδιο προγραμματική σύμβαση σε στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να συμμετάσχει στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων και τη διαμόρφωση τη πλατεία, ενώ σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προωθείται από τη Δημοτική Αρχή και η ανάπλαση τη πλατεία Ελευθερία με τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ. Με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, Βρεθήκαμε πριν από λίγες μέρες εδώ στο Δημαρχείο και συζητήσαμε ακριβώς για τα δύο σημαντικά θέματα που απασχολούν την πόλη μας. Την πλατεία Δικητηρίου και την πλατεία Ελευθερίας. Και για την πλατεία Δικητηρίου, όπως σας είπα, αλλά και για την πλατεία Ελευθερίας. Προχωράμε σε σύμβαση, προγραμματική σύμβαση Δήμου Θεσσαλονίκης και Υπουργείου Πολιτισμού, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού και για την αξιοποίηση των αρχαιοτήτων της uh, πλατείας Δικητηρίου και για να πάρουμε uh, το πράσινο φως για την δημιουργία του υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας, το οποίο επαναλαμβάνω και τώρα από αυτό το βήμα σήμερα ότι είναι ύψιστη προτεραιότητα για τη διοίκησή μας και για μένα προσωπικά. Στην κατεύθυνση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το έργο κατασκευή του Μουσείου Αλοκαυτώματο κινείται η διοίκηση του Δήμου, ωστόσο δεν είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών το 2020. Λοιπόν, δυστυχώς, το έργο αυτό αυτή τη στιγμή έχει θέματα με το ιδιοκτησιακό, με το κυκλοφοριακό, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία εδώ και αρκετά χρόνια, τα οποία έχουν απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, υποθε... υπέθετα εγώ, φαντάζομαι υποθέτατε και οι περισσότεροι από εσά, ότι είχαν επιληθεί Αναλυτική ήταν η αναφορά του Δημάρχου Θεσσαλονίκη στα δημοτικά μέσα ενημέρωση με αφορμή την ολοκλήρωση τη διαδικασία πρόσληψη διευθυντών στη ΔΕΠΘΕ. Γνωρίζουμε τον κοινωνικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα των δημοτικών μέσων, αλλά και τον αυξημένο ρόλο του στην αξιόπιστη ενημέρωση. Στοιχεία τα οποία ασφαλώ θα συνεχίσει να υπηρετεί σταθερά η ΔΕΠΘΕ, σε τρει εβδομάδε ξεκινάει το πρώτο κύμα ανανέωση του προγράμματο του TV100. Με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο τη Μακεδονία, τη θετική προβολή τη πόλη και τη περιφέρεια. Ήδη σε ελάχιστο χρόνο το δημοτικό ραδιόφωνο, το FM100, έκανε τα πρώτα βήματα επιστροφή στην πόλη. Με πολύ ωραίο πλέον ζωντανό πρόγραμμα καθημερινά, με όλου του τύπου και όχι με ένα απλό συμφωνητικό και απευθεία ανάθεση όπω γινόταν παλαιότερα, με επιτροπή αξιολόγηση και με απόφαση διοικητικού συμβουλίου τη ΔΕΠΘΕ, μετά από μεγάλη συζήτηση και μακρά διαδικασία. Ως Γενικός Διευθυντής επιλέγει ο υποψήφιο με τα περισσότερα προσόντα. Τα περισσότερα προσόντα σύμφωνα με την προκήρυξη. Τέλος, για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμαρχος εξήγηλε από τον επόμενο μήνα τη λειτουργία μικτού επιχειρησιακού κέντρου στην Οδό Μοναστηρίου, που θα στεγάζει στέλεχη της αστυνομίας, της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας.